Ναι, βέβαια, καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα αίτητη. Τελειώσαμε τη σεζόν πολύ καλά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Τα τελευταία παιχνίδια έτσι γίνονταν σε πολύ ζεστή. Πώς ήταν γενικά η Εντάξει, αυτή. σίγουρα είναι πιο δύσκολο να αγωνίζεσαι με τέτοιες συνθήκες. Αλλά εντάξει, τα καταφέρω. Γενικά, ολοκλήρω το πρωτάθλημα. Θα μείνει αξέχαστο για μένα. Επειδή καταφέραμε όλοι μαζί να κρατήσουμε το αίτητο και πήραμε με την αξία μας το πρωτάθλημα. Εντάξει, προσπαθούσαμε πάντα να παίξουμε με τον καλύτερο μας εαυτό και να δούμε όλα. Εσύ φέτος πού νιώθεις ότι βελτιώθηκες προσωπικά? Κατά την άποψή μου, βελτιώθηκα αρκετά σε διάφορους τομείς και να προσπαθήσω παραπάνω και τον υπόλοιπο καιρό. Ο στόχος που με βάση αυτά που κάναμε φέτος, ο στόχος του χρόνου, ποιος είναι? Στόχος του χρόνου είναι να προχωρήσουμε το πρωτάθλημα ξανά στο ΑΠΟΕΛ, να καταφέρουμε να βάλουμε ξανά στόχους, να καταφέρουμε πάλι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έτσι λίγα λόγια και για τον προπονητή σας. Ο προπονητής μας ήταν πάντα πολύ καλός μαζί μας, αγαπητός, μας βοηθούσε στα πάντα. Εσύ γενικά αυτήν τη σεζόν που θα θέλεις να το αφιερώσεις, γιατί ήταν, εντάξει, ήταν μια επιτυχημένη σεζόν και για σένα. Θα την αφιέρωνα σε όσους με βοήθησαν να καταφέρουμε αυτό που καταφέραμε. Πώς είδες την απόφαση να φύγει ο Κρίστιας? Εντάξει, πιστεύω έκανα σε λάθος που τον έτσι στην αρχή. Δεν έπρεπε, διότι ο άνθρωπος κατάφερε να πιάσει το πρωτάθλημα, να πάει πολύ καλά στο Europa League. Κατάφερε αρκετά πράγματα και πιστεύω ότι πρέπει να του δοθεί κι άλλος χρόνος. Αν είσαι πρόεδρος τη μεταγραφική περίοδο τώρα, ποιο θα φέρνει? Έχεις κάποιο στο μυαλό σου που θα θέλεις τα βουέλ? Νταρπίσια, της Ομόνιας.